Καταλάβατε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, στη τηλεφωνική μας γραμμή από την άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ο πρόεδρος της Κορίνθου, Πάνος ο Μπεθάνης. Ο Μπεθάνης που μιλάει από τη Βοστόνη και που σήμερα αυτή την ώρα είναι πρωί που μιλάει μαζί μας και που φυσικά εμείς έχουμε να του ευχηθούμε εκτός από καλημέρα. Η ομάδα, πρόεδρε, πάει καλά. Από νίκη σε νίκη. Μ' ακούτε? Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά και η χθεσινή νίκη, και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Πάρης, είναι από αυτές που τις χαίρεσε περισσότερο από όλες, γιατί είναι πολύ εύκολο να παραδώσεις τα όπλα, να πεις παλιόκαιρος, δύσκολη έδρα, δύσκολα όλα. Η χθεσινή νίκη ήταν από τις αγαπημένες μου νίκες αυτής της χρονιάς. Πρόεδρε, εμείς αγαπάμε αυτό που κάνεις, συμπαραστεκόμεθα στην προσπάθεια την οποία κάνεις, και μπορούμε να, από όπου μας ζητηθεί, να βοηθήσουμε για να μπορέσεις να φέρεις πέρα σε ένα όραμα το οποίο έχεις ανακοινώσει. Ένα όραμα να ξαναφέρεις την Κόρινθο εκεί που της αρμόζει. Αυτό και μόνο μας κάνει να είμαστε δίπλα σου και να στηρίζουμε την κάθε σου προσπάθεια. Όμως θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι ακούγονται και διάφορα πράγματα τα οποία δεν στέκουν και είναι προϊόντα νοσηρής φαντασίας. Ένα από αυτά ήταν ότι οι παίχτες είναι απλήρωτοι και δεν πληρωνόντουσαν. Ο αρχηγός της ομάδος, Πάρης Σπυρόπουλος, που είναι δίπλα μου, είπε αυτό είναι χυδαιότητα. Ο πρόεδρος κάθε μήνα στέλνει χρήματα για να μπορούν οι ποδοσφαιριστές και οι ανάγκες της ομάδος να πληρώνονται. Θα ήθελα την εκτίμησή σας πώς εκλαμβάνετε αυτό το οποίο γράφτηκε μέσα από ένα κορινθιακό μπλοκ. Κοιτάξτε, παιδιά, πρώτα απ' όλα εμένα δεν με στεναχωρούν, ούτε με αηδιάζουν, ούτε με εκνευρίζουν τέτοια πράγματα. Ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή μια καλή προσπάθεια μπορεί να έχει και εχθρούς. Ξέρω επίσης ότι η πλειονότητα ή σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες. Και άμα είχαν ένα πρόβλημα, δεν θα πήγαιναν στις εφημερίδες, θα ερχόντουσαν σε μένα. Εκείνο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι σε μια χρονιά που πραγματικά κάνουμε πράγματα καινούργια και προσπαθούμε να δούμε την ομάδα από κοινωνικής πλευράς, υπάρχουν μερικοί που ασχολούνται με τα οικονομικά. Τι νομίζω σημαίνει αυτό? Πιστεύω ότι επειδή έχουμε αρχίσει να κάνουμε μια προσπάθεια στην οποία όσους χρωστάει λεφτά η ομάδα, προσπαθούμε να τους ξεπληρώσουμε, σε μερικούς δεν αρέσει και απλά δημιουργούν προβλήματα. Τώρα, οι ποδοσφαιριστές έχουν πάντα δίκιο άμα ζητάνε κάτι από τον πρόεδρο και δεν γίνεται, ή έχουν πάντα δίκιο άμα θέλουν κάτι σε θέμα οικονομικό, αλλά δεν νομίζω ποτέ, και συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές της δικής μας, να πηγαίνανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν μιλάγανε για μένα. Και εγώ το θεωρώ χυδαίο. Γι' αυτό και όταν το άκουσα εγώ, απλά γέλασα και λέω ελπίζω να μην στεναχωρηθούν τα παιδιά και προχωράμε. Μην ξεχνάς ότι και η πόλη αυτή τη στιγμή, όλη η πόλη της Κορίνθου, έχει αρχίσει και δείχνει ότι είναι όχι μόνο μαζί στα παιδιά, μαζί με την ομάδα, αλλά ακόμα και μαζί μου που είμαι μακριά και δεν τους έχω κερδίσει ακόμα. Και πιστεύω ότι σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να μην αρέσει αυτό και εκεί το αποδίδω, τίποτα άλλο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας. Και υπήρξε, μάλλον πρέπει αυτός που το σκέφτηκε ή το εξέφρασε ή το έγραψε να μίλαγε για κάποια άλλη ομάδα, όχι για την Κόρινθο. Μάλλον θα μπερδεύτηκε. Και θεωρώ, δηλαδή, απλή δικαιολογία, για να μην πω ότι αυτό που έγραψε ότι ήταν χυδαίο. Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα πάει καλά, κερδίζει τους αγώνες, αλλά πότε θα σας έχουμε κοντά μας? Θα είμαι στο ΜΑΤ μετά και μετά θα είμαι στη Φιέστα στις 27 του μηνός με όλη την οικογένεια. Και το λέω Φιέστα γιατί, παρόλο που είμαι προληπτικό και με αυτό που δείξαν τα παιδιά χτες,
Και γενικά με όλο τον όμιλο θεωρώ τον εαυτό μας, τους εαυτούς μας πρωταθλητές κατά 9,9%. Και όπως είπα και του Πάρη χτες το βράδυ, ήδη έχω αρχίσει τις προετοιμασίες για τη γιορτή. Εγώ κύριε Πρόεδρε θέλω να σας ευχηθώ να μπορείτε να είσαστε όσο δυνατόν περισσότερο κοντά μας. Αυτό είπε και ο Χρήστος ο Καρτιώτης. Λέει πρέπει ο Πρόεδρος να είναι περισσότερο χρόνο κοντά μας. Και εσείς να πρέπει να ότι... αφιερώσετε λίγο χρόνο. Να ξέρετε Χρήστο, να ξέρεις ότι υπάρχει και μια έφραση για τα μάτια που δεν βλέπονται. Αγαπιούνται πιο πολύ. Μήπως άμα έρθω πιο κοντά σας θα μας σταματήσετε να μ' αγαπάτε. Όχι, όχι. Αλλά είναι και το άλλο που λέει: μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Α, είναι και το άλλο, ε. Ναι. Εγώ είμαι κοντά σας. Δεν νομίζω να έχει παράπονο κανείς. Εγώ πιστεύω ότι έχω καταφέρει μια κατάσταση στην οποία παρόλο που δεν είμαι εκεί, οι περισσότεροι με αισθάνονται δίπλα τους. Σίγουρα σε αισθανόμαστε κοντά μας, γιατί όχι μόνο σε αισθανόμαστε, αλλά βλέπουμε και το οικείο περιβάλλον σας, μιλάω για τη μητέρα σας, τον αδερφό σας, ανθρώπους ας πούμε που έρχονται και παρακολουθούν την ομάδα. Και αυτό εμένα ιδιαίτερα με ευχαριστεί. Δεν είχα δει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια οικογένεια μαζεμένη Προέδρου να έρχεται στο γήπεδο. Δεν μιλάω μόνο για τη σύζυγο, μιλάω και για... Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Υπάρχει και αδερφή του, ναι. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει λόγος γι' αυτό, να ξέρεις ότι οι περισσότεροι πρόεδροι αυτό που κάνουν, μην νομίζετε ότι οι οικογένειές τους συμπαραστέκονται ή και τους θέλουν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Απλά επειδή η οικογένειά μου έχει καταλάβει ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ωραίο και όχι απλά ένα ποδοσφαιρικό νικητή, τους αρέσει η όλη κατάσταση και όλη η ιδέα. Και νομίζω ότι και ο Πάρης νομίζω να το πει ότι έχουν αρχίσει και αρέσει και στις γυναίκες και στα παιδιά. Ναι, και εγώ πιστεύω το παιχνίδι ναι. Με το στο γήπεδο όμως παίξαμε τη Χαλκίδα πάρα πολύ ναι. Πολλές γυναικείες παρουσίες. Ναι, ήταν με τη Χαλκίδα. Εγώ καλά, εντάξει. Βλέπω πάρα πολύ συχνά το αδερφό σας και τη μητέρα σας. Και ειλικρινά με κολακεύει αυτό. Είναι και θέμα προέδρου που είναι νεαρός και έχει πέρασει το γυναικείο φύλλο. Μπορεί και αυτό. Αλλά να ξέρεις πάρει, εγώ πιστεύω στο παιχνίδι με τα Λουκίτσια θα έχει διπλάσιο κόσμο από αυτό με τη Χαλκίδα. Αυτό πιστεύουμε όλοι και αυτό ελπίζουμε. Σε αυτό ελπίζουμε. Και να σου πω κάτι, Πρόεδρε, για χθες που είπες για το παιχνίδι με την Κίμη. Εκτός ότι κάθε Κυριακή εμείς παίζουμε για να κερδίσουμε και το ξέρεις καλύτερα από όλους, και ό,τι να δώσουμε θα το δώσουμε μέσα στο γήπεδο, δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι, βλέποντας τους φιλάθλους στην κερκίδα με αυτό το κρύο 90 λεπτά να τραγουδάνε για την ομάδα και να φωνάζουν για την ομάδα. Έχεις και ένα λίγο παραπάνω, το χρωστάς αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθαν να παράψουν τις οικογένειές τους στο σπίτι τους και ήρθαν μέσα στο κρύο. Μέσα στην κερκίδα, στη βροχή, να φωνάζουν για την ομάδα. Οπότε ήταν και ένας λόγος παραπάνω, είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε και για αυτούς. Έχεις δίκιο, Πάρη. Έχω δει μερικά βίντεο και μερικές φωτογραφίες από την κερκίδα και πραγματικά δάκρυσα. Δηλαδή, αυτοί οι 50 άνθρωποι, πόσοι ήταν, δημιουργήσανε μια εικόνα, μια σαν μαγική εικόνα σε τέτοια κατάσταση και σε τέτοιο γήπεδο. Και σκεφτόμουν αυτό που είπε. Σκεφτόμουν ότι άμα ήμουν ποδοσφαιριστής και ό,τι και να ήθελα μέσα μου. Και μόνο για αυτούς τους ανθρώπους θα τα έδινα όλα. Και νομίζω, ναι, έχεις δίκιο. Φαντάσου τώρα τι θα γίνεται του χρόνου στα εκτός. Σαν να παίζουμε στο γήπεδό μας, είναι πάντα. Έτσι θα είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουν αρχίσει και γυρνάνε οπαδοί οι οποίοι ήταν και παλιοί οπαδοί συνδέσμων και απλά είχαν ξορκίσει το ποδόσφαιρο και νομίζω θα μας βοηθήσει αυτό. Νομίζω κάνεις πολλές προσπάθειες για να γυρίσεις τον κόσμο στο γήπεδο. Και με το εισιτήριο και με τις δωρεάν εκδρομές που τους παρέχεις και με όλα αυτά που έχουμε ξαναπεί με τους ανέργους, με τους παλεμάχους, με τους μεγάλους, με τις γυναίκες, με τα παιδιά. Νομίζω κάνεις κάθε προσπάθεια για να μαζέψεις τον κόσμο στο γήπεδο. Η προσπάθεια δεν είναι να μαζευτεί ο κόσμος στο γήπεδο. Απλά μερικοί από αυτούς. Η προσπάθεια είναι να αγαπήσει ο κόσμος την Κόρινθο σαν δικιά της ομάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των επαρχιακών ομάδων. Είναι κάποιος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και μετά Κόρινθος. Αλλά νομίζω ότι παρόλο που έχουμε δείξει 5% των δειγμάτων γραφής, νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι τόσο θετικά που θα συνεχίσουμε 2-3 φορές. Εξαρτάται και από εσάς βέβαια, γιατί όπως είπα, ο πρωταθλητής κερδίζει τα μικρά παιδιά.
Και αν θα συνεχίσετε έτσι τον πρωταθλητισμό και του χρόνου και του μετά χρόνου, θα δημιουργηθεί μια καινούργια νέα γενιά οπαδών, η οποία δεν υπήρχε, ο φιλάθλων που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνώ, γιατί και ο νέος θα δει τι γίνεται στην Κόρινθο, θα δει τα αποτελέσματα, θα δει ότι η ομάδα είναι πρωταθλήτρια, θα δει υγεία στην ομάδα και θα έρθει να την παρακολουθήσει και θα έρθει και να παίξει κιόλας, έτσι, ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Θα έρθει να συμμετέχει στην ομάδα. Ναι, ναι, είναι και σημαντικό για όλους μας, παιδιά. Το έχω πει χίλιες φορές ότι χωρίς βιωσιμότητα στο θέμα εξόδων, είναι πολύ δύσκολο ο πρόεδρος να φτιάχνει προπονητικά γήπεδα και καινούργια πράγματα, άμα έχει κάθε μήνα να καλύπτει μόνο τα προς το ζήν. Πιστεύω ότι και επί στις οικονομικές δυσκολίες που περνάει τώρα η χώρα, μόνο ο πολύς ο κόσμος μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε 5 και 6 και 7 μεγάλους χορηγούς όπως παλιά, και γι' αυτό προσπαθούμε να τους δελεάσουμε προς το παρόν. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, είσαι ευχαριστημένος από τους Κορίνθιους Φιλάθλους? Πρώτα απ' όλα, εγώ ξέρω μόνο αυτούς που με έχουν αγγίξει, και αυτοί που με έχουν αγγίξει είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Όταν σου λέω καταπληκτικοί άνθρωποι, έχει φτάσει στο σημείο έρωτα να μου γράφουν ότι με αγαπάνε και να μου γράφουν ότι είμαι η ελπίδα τους κτλ. Εκείνο που πρέπει να καταλάβεις είναι, ο Πάρης έχει πει πολλές φορές ότι είναι πικραμένοι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πικραμένοι παραπάνω από ότι είναι πικραμένοι οι οπαδοί της Λάρισας ή οι φίλαθλοι του Άρη. Εγώ απλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάει τόσο μεγάλη κρίση η ελληνική κοινωνία, που το τελευταίο που θέλει να ασχοληθεί ένας άνθρωπος είναι το ποδόσφαιρο. Ένας υγιής άνθρωπος, εκτός από αυτούς που βέβαια αγαπάνε την ομάδα για χρόνια. Άρα, για να κερδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να έρθουν να μας δουν και να έρθουν να κάνουν τη φιέστα μαζί μας, πρέπει να κάνουμε όχι ποδοσφαιρικά ωραία πράγματα, αλλά κοινωνικά ωραία πράγματα. Και να καταλάβουν ότι δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό θέμα, είναι ένα κοινωνικό θέμα. Μέχρι τότε δεν περιμένω μεγάλα πράγματα, αλλά σιγά σιγά νομίζω θα δείτε η Κόρινθος και στη Γάμα και στη Β' Εθνική θα έχει πιο πολλά έσοδα και θα κόβει πιο πολλά εισιτήρια και από ομάδες Α' Εθνικής. Πώς χαρακτηρίζετε την πορεία της ομάδος? Σας ικανοποιεί μέχρι σήμερα? Βέβαια. Η πορεία της ομάδας είναι αυτό το φάρμακο που χρειαζόταν η πόλη. Δηλαδή, η πόλη χρειαζόταν μια χρονιά στην οποία να ηρεμήσει, να καταλάβει ότι είμαστε καλύτεροι, τελείωσε, το τελειώνουμε το πρωτάθλημα από το Φλεβάρι-Μάρτι και ξεκινάμε. Μια δύσκολη χρονιά και μια δύσκολη άνοδος δεν θα έχει δημιουργήσει αυτό το ωραίο κλίμα ανωτερότητας που υπάρχει πια, και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Και τώρα από εδώ και πέρα ήδη έχουμε αρχίσει το σχεδιασμό για του χρόνου, έχουμε αρχίσει κινήσεις για την προετοιμασία. Θα είμαστε η μόνη ομάδα Γάμα Εθνικής που θα πάμε προετοιμασία στο εξωτερικό. Έχουμε αρχίσει διάφορα πράγματα. Αλλά θα το ξαναπώ. Δηλαδή, για να το τελειώσουν τα παιδιά αυτό, και ο Πάρης το είπε και χθες, έχουν περισσέψει 8 παιχνίδια, 8 νίκες, για να δείξουμε ότι δεν υπήρχε ποτέ αμφιβολία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ψυχολογικά. Αλλιώς είναι τόσο καλή αυτή η ομάδα που θα την έπαιρνε την άνοδο με τον ένα τρόπο, με τον άλλο θα την παίρνουν. Δηλαδή, το μήνυμα που έρχεται τώρα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι μεγάλες καινοτομίες περιμένουν την Κόρινθο στη νέα της πορεία στην επόμενη κατηγορία, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο αυτό, θα τις δείτε και σε κανένα μήνα δύο τις καινοτομίες. Εκείνο που περίμενα ήταν να είναι οι πρωταθλητές. Να μας το πείτε λίγο ελληνικά, έτσι, να μας πείτε κάτι, ποιες αυτές οι καινοτομίες. Να χαρούν και οι φίλαθλοι που ακούνε. Ένα-δύο, δεν θέλω πολλές. Θα σας πω δύο πράγματα μόνο. Τα δύο τα αυτά που έρχονται, τα πιο εύκολα δύο. Το νούμερο ένα είναι ότι έχουμε ένα παιχνίδι στην ημέρα τη γιορτή της μητέρας, το οποίο θα το κάνουμε μεγάλη γιορτή και θα το κάνουμε και φιλανθρωπικό το παιχνίδι, ώστε να βοηθήσουμε τις γυναίκες οι οποίες έχουν πρόβλημα καρκίνου του στήθους, και στο οποίο θα φορέσουν ροζ εμφανίσεις οι παίχτες, προς τιμή των γυναικών και των μητέρων που μας μεγαλώσανε. Και το άλλο θα σας πω είναι ότι έχουμε ήδη στο παιχνίδι με τα Λουκίσια, έχουμε ήδη κάνει τις κινήσεις ώστε
το παιχνίδι να γίνει σαν Λούνα Πάρκ για τα μικρά παιδιά, να έχουμε και κλόουν και διάφορα και τακτυλακτηριουργούς, ώστε να γίνει σαν γιορτή της Κορίνθου για όλη τη βδομάδα. Ευχαριστούμε που μας είπατε. Έβγαλες και είδηση, έβγαλες και είδηση πάλι. Ευχαριστούμε που μας είπατε, γιατί δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή την εκπομπή σε τροχιά ανόδου, μέσα από τον Ηλέκτρα, την τηλεόραση του Ηλέκτρα, να ακούγονται οι πρώτες καινοτομίες που ετοιμάζονται για την Κόρυθο και που ακολουθούν και άλλες. Οι εκπλήξεις δηλαδή πεθάνουν. Παιδιά, να ξέρετε ότι ξεχάσετε σε ποια εθνική παίζει Κόρυνθος και ξεχάσετε σε ποια κατηγορία και με ποιους αντιπάλους παίζει. Έχει τη δυνατότητα αυτή η πόλη κάθε Κυριακή να είναι μια γιορτή που να μας κάνει να ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Και αυτό είναι όλο το marketing plan. Η δυνατότητα δηλαδή που να λέει ότι η μισή πόλη είναι στο γήπεδο επειδή περνάνε καλά, εκεί προσπαθούμε να το πάμε. Αυτό είναι και ο μεγάλος στόχος. Ακριβώς. Ο μεγάλος στόχος. Και θυμάμαι τα λόγια σας στο Λουτράκι όταν πρωτογνωριστήκαμε, που είπατε το όραμά μου θα είναι μακρύ, δεκάχρονο, 10 χρόνια. Και σας είχα αποκαλέσει τότε ρομαντικό. Αλλά μ' αρέσει ο ρομαντισμός σας, το ανεκάλυψα, είδα ότι δεν λαθεύετε και συμπαραστέκομαι δίπλα σας. Να είστε καλά. Να, χρειάζεται ένας άνθρωπος, ο Έλληνας είναι πάρα πολύ ρομαντικός σαν άνθρωπος, απλά χρειάζεται κάποιον να κάνει την αρχή. Από τη στιγμή που γίνει η αρχή, και από τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές οι συγκεκριμένοι είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, γιατί έχω πει σε όλο τον κόσμο ότι ποτέ δεν θα πάρουμε ταλέντα αλλά παλιοχαρακτήρες. Από τη στιγμή που είναι καλά παιδιά θα λειτουργήσει το όλο πράγμα πολύ σωστά, νομίζω. Απλά θα πάρει μερικά χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, δεν μένει να παρά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ καλή ημέρα στη δουλειά σας. Και να είστε σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε όσο το δυνατόν γίνεται και πάλι. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που με είχατε. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου. Όταν κατέβω κάτω θα κάνουμε και μια συνάντηση παλεμάχων για να γνωρίσω και τους υπόλοιπους. Και τα λέμε σύντομα, παιδιά. Έγινε. Γεια σου, Πρόεδρε. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Καλή σου μέρα. Γεια, Πάνος είπαμε. Πάνος. Γεια σου, Πάνο. Καλή σου μέρα.